πριν κλείσουμε, θέλω δύο λεπτάκια να σας μιλήσω, διότι εμείς και εσείς έχουμε αναπτύξει μια πάρα πολύ δυνατή σχέση σεβασμού και ειλικρίνειας όλους αυτούς τους μήνες. Κάποιοι από εσάς μπορείτε να γνωρίζετε, κάποιοι ίσως όχι. Υπάρχουν κάποια σοβαρά θέματα οικονομικά στο κανάλι που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τα καλημερούδια, ούτε με εμάς, ούτε με τους τεχνικούς, ούτε με τους δημοσιογράφους, ούτε με εσάς. Είναι θέματα που είναι πέρα και πάνω από εμάς και μας αναγκάζουν να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό το διάλειμμα και συγχωρέστε μου τη συγκίνηση, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε δουλέψει όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη για όλο αυτό το πράγμα που λέγεται καλημερούδια. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να λήξει αισίως όλο αυτό το πράγμα, να καταφέρουμε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, την αγάπη, την εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε και τη διοίκηση του σταθμού που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να βρισκόμαστε και να κάνουμε αυτή την εκπομπή εδώ, άσχετα με το πόσο άλλα θέματα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί. Εμείς κάναμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τη θέση μας και αυτό θα συνεχίσουμε και να κάνουμε αν πάνε όλα καλά. Και θα πάνε καλά, γιατί όπου υπάρχει αγάπη και σε αυτή την παρέα υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη. Σε αυτή την παρέα υπάρχει αυτό που βλέπετε εδώ και αυτό που συμβαίνει εκεί πίσω. Δεν το φαντάζεστε. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ζήσει ποτέ στο ζωή. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί έχετε στηρίξει τα καλημερούδια σε μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Και όχι μόνο τηλεοπτική σεζόν. Εποχή γενικότερα, όχι μόνο για το Μέγκα, για όλη τη χώρα. Το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά και το νιώθουμε, πιστέψτε με. Σας αγαπάμε και εμείς πολύ. Εύχομαι να τα πούμε πολύ σύντομα, να ευχαριστήσω τους τεχνικούς, τους δημοσιογράφους, όλη την ομάδα που για πολύ καιρό τώρα δουλεύουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θα αναγκαστούμε σε αυτό το διάλειμμα. Ελπίζουμε να μην κρατήσει πάρα πολύ. Πολλά φιλιά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με αγάπη, με υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.